Τα πράγματα είναι σίγουρα. Και θα καλωσορίσουμε κοντά μας τον κύριο Ευτύχη Ιβάν Βλαχάκη, ιδρυτή και πρόεδρο της εταιρείας ECOS. Καλώς σας απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Λοιπόν, και για να πούμε λίγα λόγια στον κόσμο, εσείς φύγατε σε ηλικία 18 ετών, μπήκατε σε ένα καράβι, περάσατε από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, προκειμένου να βρείτε μια καλύτερη δουλειά, να φτιάξετε μια καλύτερη ζωή για εσάς. Πήγα να σπουδάσω και να γυρίσω, αλλά αποφάσισα να μείνω. Τότε, όταν μπήκατε σε αυτό το καράβι, ναι, φανταζόσασταν ότι κάποια στιγμή, εν έτη 2013, θα έχει γίνει η ζωή σας ταινία? Όχι. Ποτέ δεν φανταζόμουν. Αλλά μπήκατε εκεί με τι όνειρα μπήκατε μέσα σε αυτό το καράβι? Να κάνω μια καλή ζωή, απλούστατα. Ναι. Να γίνω γιατρός στην αρχή, μετά κατάλαβα ότι δεν μπορώ να γίνω γιατρός. Γιατί? Πολύ έξοδο. Ήθελε πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Ενώ χημικός είναι σπουδές πολύ εύκολα. Χημικός είναι πολύ εύκολο γιατί είναι 4 χρόνια και μετά βρίσκεις δουλειά σαν χημικός και έχεις καλό εισόδημα. Τι δουλειά κάνατε τελικά, τι εταιρεία έχετε φτιάξει? Έχω διαβάσει στην Καθημερινή και στο πολύ ωραίο άρθρο της Λίνας Γιάννερου ότι σκέφτεστε να κάνετε αντίστοιχο εργοστάσιο και στην Ελλάδα, να δώσετε θέσεις εργασίας. Φυσικά. Προς το παρόν πουλάμε στην Τουρκία, στην Αγγλία και στη Γαλλία και λίγο στην Ιταλία. Είναι καιρός να αρχίσουμε να πουλήσουμε και στην Ελλάδα και να κάνουμε το εργοστάσιο εδώ στην Ελλάδα, ώστε να τροφοδοτούμε όλες αυτές τις χώρες, όχι από την Αμερική, η οποία έχει μπόλικες δουλειές, αλλά από την Ελλάδα που χρειάζεται δουλειά. Είναι συμφέρουσα μια επένδυση σε αυτή τη χώρα. Έχει γίνει πάρα πολύ λόγος για το κόστος της εργασίας και για το κατά πόσο οι επενδυτές που θέλουν να έρθουν βρίσκουν συμφέρουσα τη χώρα για να επενδύσουν σε αυτήν. Εσείς... Η χώρα είναι δύσκολη, η Ελλάδα είναι δύσκολη, αλλά η επιχείρησή μου δεν εξετάζεται από την Ελλάδα προς το παρόν, εξετάζεται από την Αμερική. Επότε έχω το χρόνο και έχω και τα χρήματα και την υπομονή να πετύχουμε στην Ελλάδα, γιατί πετυχαίναμε σιγά σιγά στις χώρες γύρω στην Ελλάδα και πιστεύω ότι όταν τα προϊόντα μας πάνε στα καταστήματα, όπως είναι τώρα στο κύριο Χακιδάκη στην Κρήτη, θα πετύχουμε πάρα πολύ. Ποια είναι η γκάμα των προϊόντων σας? Κάνουμε προϊόντα, το πρώτο προϊόν είναι ECOS που είναι για τα ρούχα. Mm-hmm. Γίνεται αποκλειστικά από ουσίες από δέντρα. Είναι οικολογικά δηλαδή, όπως καταλαβαίνω. Είναι όλα οικολογικά προϊόντα, είναι καλά για το πρόσωπο και καλό για το environment, δηλαδή για το περιβάλλον. Mm-hmm. Επίσης είναι πιο φτηνά από τα προϊόντα του πετρελαίου, γιατί το πετρέλαιο έχει ανεβεί πολύ. Τα χημικά δηλαδή, ναι. Οπότε γίνηκαμε συναγωνιστικοί και θα μπορέσουμε να πάμε καλά. Κύριε Βλαχάκη, επειδή σήμερα στην Ελλάδα της ανεργίας του 1,5 εκατομμυρίου μπορεί να μας ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι τώρα, πολλοί νέοι και όχι μόνο, όλοι όταν αναζητούν εργασία έχουν δικαίωμα στην εργασία, ανεξάρτητα από την ηλικία που είναι. Πείτε μας λίγο, πώς σκεφτήκατε καταρχήν εσείς να κάνετε εταιρεία με καθαριστικά? Εντάξει, σπουδάσατε χημικός, πώς σας έγινε αυτό το κλικ και είπατε αυτό θα έχει ψωμί, θα έχει μέλλον? Η δουλειά που πήρα μετά από το Πανεπιστήμιο ήταν να δούλευα σε εταιρείες που κάνουν σαπούνι και καθαριστικά προϊόντα. Έτσι λοιπόν η δουλειά που έμαθα ήταν περιορισμένα σε αυτό το environment. Αλλά με τα χρόνια, είμαι τώρα 55 χρόνια χημικός και έχω 47 χρόνια τη δικιά μου εταιρεία. Mm-hmm. Παρακολούθησα ότι τη χημεία να αλλάζει τα τελευταία 50 χρόνια και να βελτιώνεται ώστε τα προϊόντα να έχουν αλλάξει από επικίνδυνα σε υγεία προϊόντα. Νιώθετε American Dream και πώς ουσιαστικά σας προσέγγισαν ούτως ώστε αυτή η διαδρομή να γίνει φιλμ, να γίνει ταινία? Πώς γίνεται η ζωή σου ταινία? Ήταν τα χρόνια. Πήρε καιρός και δεν γίνηκαν όλα σε ένα βράδυ, όλα πήραν καιρό. Αλλά ήταν στην Αμερική είναι εύκολα. Η ζωή είναι πολύ πιο εύκολα από την Ελλάδα γιατί έχεις την τράπεζα, δεν χρειάζεται λεφτά να δανειστείς. Έχεις τους χημικούς, έχεις τους μηχανικούς. Έχεις άλλες εταιρείες που παράγουν τις βασικές ύλες, που είναι δύσκολο για την Ελλάδα. Φυσικά, όταν έρθουμε στην Ελλάδα, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο και εδώ που είναι και η Αμερική. Στην Ελλάδα... Ένας μετανάστης, μια μεγάλη ιδέα. Βλέπουμε τίτλους από πίσω και σκηνές από την ταινία. Στην Ελλάδα, κύριε Βλαχάκη, πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας? Σιγά-σιγά θα πάρουμε άλλες εταιρείες, οι οποίες είναι σε παρόμοια προϊόντα. Ναι. Θα φέρουμε την τεχνολογία στην Ελλάδα, ώστε να μην έρχονται από το εξωτερικό, να γίνονται όλα τα προϊόντα εδώ. Uh-huh. Τα βασικά υλή, όπως είναι οι ποτήλες, τα κυβότια κτλ., ήδη παράγονται στην Ελλάδα, οι ταμπέλες κτλ.
Οπότε είναι εύκολα. Η εταιρεία θα γινόταν κοντά στη Θήβα. Μάλιστα. Και εκεί είναι το κέντρο για αυτά τα προϊόντα. Τώρα πείτε μας λίγο, στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Αλέξης Γεωργούλης. Δώστε μας έτσι και λίγες λεπτομέρειες για την ταινία. Πότε βγαίνει στις αίθουσες? Η ταινία είναι σήμερα. Είναι σήμερα. Στις αίθουσες. Πάρα πολύ. Στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη, σε πολλά από τα κινηματογραφικά. Πώς αισθανθήκατε όταν είδατε την πρώτη προβολή και τον πρωταγωνιστή να παίζει εσάς, να υποδίεται τον εαυτό σας? Αισθάθηκα καλά. Ήταν λιγάκι... Αμηχανό. Αμηχανός, ναι. Φυσικά. Αλλά η εταιρεία έγινε για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι κάποιος που έφυγε από την Ελλάδα με πολύ λίγα λεφτά πήγε στην Αμερική και πέτυχε. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το μέλλον... Σήμερα πιστεύετε ότι μπορεί να το καταφέρει κάποιος αυτό με την ίδια... Με τις ίδιες μάλλον συνθήκες που το καταφέρατε εσείς τότε? Είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί στην Αμερική η μετανάστευση είναι πιο δύσκολη. Αλλά αν μπορέσει να μπει στην Αμερική, είναι εύκολο μετά. Το δεύτερο λόγος ήταν ότι το μέλλον του ανθρώπου είναι να πάει με βιολογικά προϊόντα. Υπάρχει τόσο πετρέλαιο και όχι παραπάνω. Τα ελαιόλαδα είναι για πάντα. Τα ιχθυοτροφία είναι για πάντα. Τα σόλα, τα φωτοβολταϊκά είναι για πάντα. Ο αέρας είναι για πάντα. Είμαστε όμως εμείς εδώ μια χώρα που ενώ έχουμε όλα αυτά τα αγαθά, δεν έχουμε καταφέρει να τα αξιοποιήσουμε τουλάχιστον στην αντιστοιχεία της ποσότητας που τα έχουμε και του πλούτου που έχει η γη μας, ο αέρας μας, ο ήλιος μας. Είναι απλούστατα γιατί η κυβέρνηση εδώ δεν έχει καλέσει του Έλληνα του εξωτερικού που έχει τις γνώσεις να κάνει φωτοβολταϊκά, να αυξήσει την παραγωγή του ψαριού. Να φέρει τους ανεμιστήρες για τον ηλεκτρισμό. Αυτά χρειαζόμαστε, να φέρουμε τεχνολογία στην Ελλάδα. Αντί ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τσίπρας να τσακώνονται, πρέπει να κάτσουν σε ένα δωμάτιο και να πούνε τι χρειάζεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται λεφτά. Χρειάζεται ιδέες. Χρειάζεται τεχνικούς. Χρειάζεται σκέψη για να κάνουμε μια νέα πατρίδα. Τα απλούστατα να δανειζόμαστε χρήματα δεν θα πετύχει. Η βάση είναι η παραγωγή και η εξαγωγή. Mm-hmm. Για να τα κάνουμε αυτά πρέπει να φέρουμε το κατάλληλο κόσμο στην Ελλάδα, όπως είναι η εταιρεία μας. Είναι πάρα πολλές εταιρείες που έχουν τη γνώση για να παράγουν πρώτης τάξης ιδέες. Ιδέες λοιπόν, με αυτό το μήνυμα θα φύγουμε, αυτό κρατάμε από εσάς, το πολύ αισιόδοξο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλαχάκη. Καλή επιτυχία στην ταινία σας. Θα τη δούμε, θα την παρακολουθήσουμε. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Χάρηκα πολύ. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο από τώρα.